Νομίζω όμως έπρεπε να υπήρξε καλύτερη προετοιμασία και προειδοποίηση του πληθυσμού για αυτά τα γεγονότα, γιατί σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον η πρόγνωση ήταν άριστη. Ήταν γνωστό τουλάχιστον από χθες ότι έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα στην Κρήτη σήμερα. Κεραυνή από το μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο, μέσα από το χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Λίγες ώρες μετά το πρωτοφανέ σκηνικό χάους και καταστροφής που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων, ο ίδιος δηλώνει απερίφραστα πως η πρόγνωση ήταν άριστη και ακριβής και η προειδοποίηση ηχηρή, η οποία όμως δεν εισακούστηκε. Εγώ εκτιμώ ότι έπρεπε να γιδωθεί η ειδοποίηση για μια μεγάλη περιοχή της Κρήτης σήμερα, σε πολλές περιοχές, γιατί περιμέναμε να έχουμε αυτά τα έντονα φαινόμενα. Παιδιά, πρέπει να βγούμε απάνω, να φύγουμε. Επανερχόμενο σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα τους δύο χάρτες από τα επιχειρησιακά προγνωστικά μοντέλα του Εθνικού Αστεροσκοπείου, επισημένοντας πως 30 ώρες πριν οι καταστροφικές πλημμύρες σφυροκοπήσουν το νησί, τα μοντέλα προέβλεπαν εγκαίρως και με ακρίβεια τις περιοχές που δέχτηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Παρά τα αυτά, δεν έφτασε ποτέ στην τοπική κοινωνία του Μαλεβιζίου, που πνίγηκε στην κυριολεξία, ενώ αντιθέτως μήνυμα 112 εστάλη στη Σιτία, κρούοντας έστω το καμπανάκι για αποφυγή μετακινήσεων, που αν είχε σταλεί και στην Αγία Πελαγία, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτρέψει τις ανθρώπινες απώλειες. Ήταν γνωστό, με πολύ καλή, το επαναλαμβάνω, πρόγνωση, θα έχουμε πολύ μεγάλη ύψη βροχής στην Κρήτη από χθες. Από εκεί και μετά, εγώ σταματώ εδώ. Η δικιά μας δουλειά στους μετεωρολόγους είναι να δίνουμε αυτές τις ειδοποιήσεις, αλλά αυτές οι ειδοποιήσεις πολύ συχνά δεν φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Πιστεύω ότι σίγουρα μία ενημέρωση από εφαρμογές ή λειτουργίες όπως είναι το 112, σίγουρα θα μπορούσε να σώσει ζωές ή θα μπορούσε να διευκολύνει ενδεχομένως τα σωστικά συνεργεία και τους δημότες, τους πολίτες, τους επισκέπτες να διαχειριστούν καλύτερα την κρίση. Απαντώντας στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Μαλεβιζίου, παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου που έφτασε στην περιοχή για να ανακοινώσει δέσμη μέτρων αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου διέψευσε ότι είχαν ενημερωθεί, εκκινώντας στιγμές έντασης με βουλευτές της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρατε ότι είχε ενημερωθεί από το αστεροσκοπείο και είχαν όλοι οι μετεωρολόγοι ειδοποιήσει τους αρμόδιους φορείς? Γιατί δεν χτύπησε το 112? Τα μοντέλα δεν είχαν προβλέψει κάτι. Αν κάποιοι το λένε αυτό τώρα μετά Χριστόν, ας έρθουν να το επιβεβαιώσουν. Όσον αφορά αυτό που δείχθηκε για το αστεροσκοπείο και για τον κύριο Λαγουβάρδο. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ευθύμης Λέκας, αναφέρθηκε στον όγκο των νερών που έπεσαν, παρομοιάζοντας την ορμητικότητα με τσουνάμι, που δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει οποιοδήποτε αντιπλημμυρικό έργο, συμπληρώνοντας ότι καταγράφηκαν πάνω από 130 χιλιοστά βροχή στην περιοχή, με τον κύριο όγκο να πέφτει μέσα σε λίγα λεπτά. Κατέβηκε ως ένα κύμα τσουνάμι, αλλά από την αντίθετη πλευρά. Θεωρώ ότι ό,τι έργο και να υπήρχε θα ήταν το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί αυτοί οι όγκοι νερού και λάσπης, οι οποίοι παρασύρθηκαν μαζί με τα αντικείμενα, δεν θα μπορούσαν να έχουν παραλυφθεί από κανένα μα κανένα τεχνικό έργο και αντιπλημμυρικό έργο. Και αυτή εδώ ουσιαστικά είναι ο προβληματισμός μας. Αν θα μπορούν μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα να αποσβέσουν τον κίνδυνο, να αποσβέσουν τις καταστροφές. Εδώ η απάντηση είναι όχι.